λοιπόν το Εθνικό Συμβούλιο εν ώψη των μαύρων επαιτίων του Ιουλίου ομόφωνα καταδικάζει το δίδυμο έγκλημα του προεξυγχρονίσματος της Χούντας και των εκπροσώπων της στην Κύπρο και της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής μεγάλου μέρους της πατρίδας μας από την Τουρκία. Ομόφωνα το Εθνικό Συμβούλιο τονίζει την απόφαση του να συνεχιστεί ο αγώνας ώστε να αντιστραφούν οι συνέπειες της εισβολής και της κατοχής, να απελευθερωθεί και να επανενωθεί η χώρα μας, ο λαός της και οι θεσμοί της και προς αυτήν την κατεύθυνση η ελληνοκυπριακή πλευρά θα εργαστεί με συνέπεια και με βούληση για την εξέβρεση δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης στην βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των συμφωνιών υψηλού επίπεδου. Το Εθνικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία ανέλησε εις βάθος και αντάλλαξε απόψεις για τους τρόπους αντιμετώπισης και αποτροπής της τουρκικής αδιαλαξίας. Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σειρά συνόδων του Εθνικού Συμβουλίου Λίαν Συνόμος, ώστε να σχεδιαστεί στρατηγική για αποτροπή των σχεδιασμών της Άγκυρας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να συσταθεί Συμβούλιο Γεωστρατικών Μελετών, ώστε κατά την επικείμενη πολυήμερη συνεδρία του το Σώμα να έχει ενώπιον του και εισηγήσεις από το εν λόγω Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε επίσης εμπεριστατωμένα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις δύο τελευταίες συναντήσεις που είχε με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας κύριο Έρογλου και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου εξέφρασαν τις ανησυχίες τους.